Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας Aven FM, Κεντρική Μακεδονία, από τους 97 και 7. Λοιπόν, να καλημερίσω και πάλι τους δυο σας, το Γιάννη τον Τζικ και το Γιάννη τον Ζήνα. Λοιπόν, τον εκρηκτικό Τζικ, το μοναδικό. Καλημέρα στους ακροατές, στις ακροάτρες όλες της Ιφιλίου, γιατί μας ακούν και έξω, Johannesburg και ξέρω εγώ και Καναδά, και παντού ακουγόμαστε, στο Βόρο, στους φίλους μου, στο φίλο μας τον ταξιδιάρη τον Κώστα, τον κατακρεμίδα. Κατακρεμίδα κόσμο, ναι. Ονόματι. Μας παρακολουθεί και παρακολουθεί και το ράδιο Αβένα και τον φίλο μας τον Γιάννη, το epilogesnews.gr. Σε όλους φίλε, και αυτοί που μας αγαπάνε τόσο, και αυτοί που δεν μας αγαπάνε. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλο τον κόσμο. Ο κρεμίδας όμως που σε βρίσκει ένα ελάττωμα. Ότι είναι Παναθηναϊκός. Είναι πολύ καλός, λέει ο Τσίκ, αλλά ένα ελάττωμα έχει. Είναι Παναθηναϊκός. Στον Παναθηναϊκό τον κάνανε πολύ μικρή ομάδα, φίλε. Δεν λέω τίποτα, τι να πω. Τον κάνανε πολύ μικρή ομάδα, Τάσο. Τι να πούμε τώρα. Τον κάνανε πολύ μικρή ομάδα. Όντως, πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια. Έγινε πολύ μικρή ομάδα ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι πολύ άσχημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το λέω τόσα χρόνια. Οι Βαρδινογέννηδες, επειδή έχω και την ενημέρωση από τον Παπαβασιλείο, τον Γρηγόρη, αδερφό του Αργύριου του Παπαβασιλείου, που πέσαμε μαζί μετά την Καστοριά στο Άργο στο Οριστικό, και μου τα λέει ότι οι Βαρδινογέννηδες, φίλε, τα παρήχαν όλα. Αλλά όταν θέλουν να κάνουν κουμάντο οι φίλοι αθλητιστήρας 13, αυτά εδώ να τα η κατάντια. Να η κατάντια. Εντάξει, η κατάντια να. Τίποτα άλλο δεν λέω, Γιάννη. Βέβαια, καμιά φορά οι φύλαθροι τους χρησιμοποιούν σαν ενίσχυση στο τι θέλουν να κάνουν, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιάννη. Συμφωνώ, βέβαια, παντού. Σε όλες τις ομάδες τους χρησιμοποιούν. Σε όλες τις ομάδες τους χρησιμοποιούν. Όταν τους βγαίνουν τα κουκιά, τότε είναι καλή. Όταν δεν τους βγαίνουν, τότε υπάρχει πρόβλημα. Ο Τέλος Νικολαίδης. Τα θυμάσαι. Να μην τα αναφέρομαι, γιατί εμείς σήμερα θα επικεντρωθούν περισσότερο. Στην Γάμα Εθνική, φίλε Τάσο. Λοιπόν, και για τη μεταγραφή του Γκόγκιτς που λέγαμε προηγουμένως. Λοιπόν, θα ήθελα να πω εδώ ότι να δώσω τα συγχαρητήρια στο Γιάννη τον Τζικ. Δεν χρειάζεται, Τάσο, τι συγχαρητήρια. Λοιπόν, όταν εγώ θα πω κάτι. Ναι, όταν δεν ξέρω κάτι. Να πω όμως. Έτσι. Λοιπόν, να δώσω τα συγχαρητήρια στο Γιάννη τον Τζικ. Διότι όταν κάνει ρεπορτάζ, κάνει ρεπορτάζ. Δεν στέκεται σε φήμες και σε διάφορα σχόλια από τον οποιοδήποτε, δεν θέλει να εντυπωσιάσει βγαίνοντας από το ραδιόφωνο ή από τη σελίδα ότι ξέρεις θα γίνει αυτό, γιατί ουσιαστικά ήταν 50-50, έτσι δεν είναι. Κάποιοι ρισκάρανε και είπαν ότι εγώ θα το παίξω και θα βγω αν πέσω μέσα, είδες ότι ήμουν αξιόπιστος. Αν δεν πέσω, εντάξει, επειδή μου δεν έγινε και τίποτε, έτσι. Το δώσα παραπάνω και έμεινε, μπορεί να πούνε. Ο Γιάννης όμως ήταν ξεκάθαρος. Όταν λέγαν όλοι ότι ο Γκόγκιτς τελείωσε το Τρίκαλα, ο Γιάννης ο Τσίκ έλεγε «Μένει και θα ακούς τον Τσίκ». Και επίσης, σε όλα τα διάφορα σχόλια και επικρίσεις προς το πρόσωπο του Γιάννη του Ζήνα όσον αφορά για την ομάδα των Τρικάλων. Έτσι, είπα και στην εκπομπή προχθές ότι έχεις ως συνεργάτες σου που καλύπτουν τα Τρίκαλα τους δύο Τρικαλινούς που έχουν δώσει ψυχή και αίμα για τα Τρίκαλα, που κανείς δεν αφισβητεί την αγάπη αυτών των ανθρώπων για τα Τρίκαλα αλλά και τη γνώση τους για το ποδόσφαιρο, και έρχονται οι Τρικαλινοί να κατηγορήσουν εσένα. Είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη. Πέρα για πέρα. Δίνεις το ελεύθερο να αρθρογραφήσουν και την ενημέρωση που έχεις την έχεις από αυτούς τους δύο ανθρώπους που κανείς στα Τρίκαλα δεν αφισβητεί την αγάπη και την προσφορά αυτών των ανθρώπων για το ποδόσφαιρο του Τρικάλου, και έρχονται τα Τρίκαλα να τα βάλουν μαζί σου. Αυτή είναι, αν μη τι άλλο, αχαριστία. Εντάξει, και, η αχαριστία, ο Θεός την τιμωρεί. Να σταθώ, Τάσο, και να πω. Εσύ να μην πεις τίποτε. Δεν σου κόβω το λόγο, πες ό,τι θέλεις. Αλλά θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πεις. Η απάντηση και μόνο το ότι βγήκε ανακοίνωση ότι ο Γκόγκιτς μένει και ήσουν ο μόνος που το έλεγε, και αυτό γιατί είχε την πληροφόρηση το Γιάννη τον Τζικ. Έτσι. Άρα ποτέ δεν έπαιξες παιχνίδι σε βάρος των Τρικάλων.
Το αν έκανες κάποια κριτική, το έκανες για το καλό των Τρικάλων. Και αυτή η κριτική στηριζόταν πάντοτε από την πληροφόρηση που είχες μέσα από την πηγή. Οπότε πήραν και την απάντηση όλοι αυτοί οι οποίοι θέλαν να σε διαβάλουν. Έτσι. Και επαναλαμβάνω και κλείνω το κομμάτι αυτό γιατί δεν χρειάζεται. Η αχαριστία είναι αμαρτία και ο Θεός το βλέπει και πληρώνει. Γι' αυτό ας μην είμαστε αχάριστοι. Όταν κάποιος μας δίδει χέρι βοηθείας και εμείς αυτό το χέρι το δαγκώνουμε. Έτσι. Το μόνο που ήθελα να πω, Τάσο, είναι ότι ο Τσίκ ήταν αυτός που τον είχα πει δύο φορές, Γιάννη, τα site λένε άλλα, άλλα υπάρχουν προς τα έξω για τον Γκόγκετς, και όμως είπε ο Τσίκ, θα ακούς εσύ Τσίκ, κατηγορηματικά. Ο άνθρωπος είχε την πληροφορία. Πώς είχε ο Ρούλης όταν το 2010 όλοι λέγανε ότι ο Παναγιώτης Γκυρίνης θα πάρει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Χαλκίδης έβγαινε και έβαζε στοίχημα και έβαλε στοίχημα και έχασε ένα τραπέζι με ψάρια ο Μιχάλης ο Χαλκίδης, τότε πανίσχυρος μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και ο Ρούλης έλεγε: όχι, θα είναι ο Δημητριάδης. Έτσι. Γιατί είχε την πληροφόρηση μέσα από τα κεντρικά της Τριγύλης τότε που έλεγε ότι δήμαρχος υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία θα είναι ο Φώτης Δημητριάδης. Έτσι λοιπόν και εσείς. Ο Γιάννης ο Τσίκ έβγαινε γιατί είχε την πληροφόρηση και έλεγε: εσύ θα ακούς Τσίκ. Ο Γκόγκετς θα μείνει. Και πέρα από όλα τα τάσω καλά, πολύ καλά τα θέτεις, είναι το θέμα ότι δεν θα ακούμε στα καφενεία τι λένε, έτσι. Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι να είναι. Καλά, καφενείο είναι. Εντάξει, κάνεις το χαβαλέ σου, λες εκεί το ένα, ο άλλος να εντυπωσιάσει, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εδώ θα λέμε αλήθειες, έτσι. Ακριβώς. Θα λέμε αλήθειες. Και κάτι ακόμα, γιατί να μην έτσι μείνει. Το θέμα στο πρόσωπό μου δεν είναι από τους φιλάθλους των Τρικάλων. Όχι, είναι θετική. Αυτό να το διευκρινίσουμε, βεβαίως. Έτσι. Απλώς κάποια μερίδα μετρημένα στο δάχτυλο του ενός χεριού. Ναι, αυτοί απλώς ανέφεραν και είπαν αυτά που λένε. Αλλά δεν είναι. Όχι, δεν είναι διένυξη. Με τον Σοκράτη, ο οποίος είναι καλό παιδί. Όχι. Εντάξει. Ξέφυγε ο Γιάννη, ξέφυγε. Ο Σοκράτης δεν μίλησε σαν Σοκράτης. Μίλησε σαν διοίκηση. Μίλησε σαν διοίκηση και όταν στη συνέντευξη που παρεχώρησε το σταθμό μας τότε με τον Γιάννη ανοιχτά που ήταν στον αέρα, άφησε να νοηθεί ότι και πολλά μέλη της διοίκησης ενστερνιζόταν τις δικές του άποψη αυτή. Ναι. Έτσι. Δεν μίλησε Σοκράτης, οπότε ας μην θίγουμε τον Σοκράτη. Έτσι, μιλούσε και ως εκφραστής τουλάχιστον ενός κομματιού της διοίκησης. Δεν μιλούσε απλά και μόνο ο Σοκράτης. Να φύγουμε λίγο από το θέμα. Βεβαίως, αυτό. Τελείωσε το κομμάτι. Και να πούμε στα Τρίκαλα ότι έκλεισε βοηθός προπονητή μαζί με τον Βασίλη τον Τάμ, με τον Γιώργο τον Τάμψο ο Αμπρικίδης, γνωστός σαν βοηθός προπονητού. Έχει μείνει ο Γκόγκετς, Ταταρίδης, Ζωγράφος, Σαμαράς, Πουτουρίδης, Αργυρόπουλος. Όλος ο κορμός, οι παλιοί, όλοι οι ποδοσφαιριστές των Τρικάλων, πλην του Πατριά, το οποίο το παιδί δεν μπορεί, εργάζεται και ξέρει στάση όπως είπαμε. Θέλεις 5 προπονήσεις, θέλεις ταξίδια, είναι δύσκολα τα πράγματα, Γιάννη, στη Γάμα Εθνική. Η Γάμα Εθνική δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έτσι. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Δημιουργεί πολλές υποχρεώσεις, δημιουργεί έξοδα, δημιουργεί εντελώς ένα διαφορετικό τοπίο. Δεν είναι να ξεκινήσεις στις 2 και να φτάσεις στο γήπεδο 2 και 4 για να παίξεις μπάλα. Πρέπει από το πρωί να ετοιμαστείς, να συγχρονιστείς. Οι προπονήσεις, που λες Γιάννη, γενικά όλοι θα είναι δύσκολη η παραμονή και η πορεία στην Γάμα Εθνική όλων των ομάδων, γιατί από σχεδόν οι μισές ομάδες θα πέσουν. Επομένως, η πορεία πρέπει να είναι πορεία πρωταθλητισμού. Πορεία πρωταθλητισμού, και όπως βλέπω εγώ και όπως έχω κάνει σχεδιάσει διαγράμματα, έχω ενημέρωση, βλέπω ότι είναι σε καλό δρόμο η ομάδα της Σημαθίας και θα το πούμε δηλαδή ανάλογα στους ομίλους. Εγώ τώρα θα πω. Η Καστοριά, η άλλοτε εφημισμένη ομάδα. Και εδώ, Γιάννη, να διακόψω, θα πεις για την Καστοριά. Δεν έχουν καθοριστεί ακριβώς οι όμιλοι. Ναι, εντάξει, αυτό λέει, να εντάξει. Το πούμε, γιατί οι ομάδες θέλουν να ξέρουν το πού βρίσκονται για να κάνουν το προγραμματισμό. Αλλά τους, Ελλάδα είσαι, η ΕΠΟ κολλησιεργεί και δεν έχει ακόμη βγάλει τους ομίλους και δεν έχει πει και ακόμη πότε θα κατέβουν στον αγωνιστικό χώρο, θα αρχίσει το πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί ας μην γυλιόμαστε. Οι ομάδες σιγά σιγά, τα Τρίκαλα όπως ξέρω, τέλος του μηνός αρχίζουν προετοιμασία και πολύ καλά κάνουν. Και πιο μπροστά πρέπει να αρχίσουν, αλλά εντάξει, και τέλος του μηνός, λέμε θα αρχίσει 20 Σεπτεμβρίου το πρωτάθλημα, θα έχουν 45-50 μέρες για να μπορούν να συνέλθουν με τα φιλικά,
με τις προπονήσεις τις δυνατές, την προετοιμασία για να μπορούν να τα απεξέλθουν στο δύσκολο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Λέω εδώ πώς θα είναι τα πράγματα. Στον όμιλο της, στην Καστοριά, στον ομό Καστοριάς, η Καστοριά κινείται μέτρια. Δεν έχει χρήματα κι αυτή, πληροφόρηση από Αργύρη Παπαβασιλείου. Είναι σε μια μέτρια, θα κάνει μια πορεία να σωθεί. Και άμα δει ότι δεν σώνεται κιόλας, δεν την νοιάζει και καθόλου, δεν θα βάλει και λεφτά. Τάσο και θα βρίσκει τους παίκτες απλήρωτους από τον Ιανουάριο και έπειτα, όπως το ξέρουν. Γιατί οι ποδοσφαιριστές, ας μην γελιόμαστε, είναι τα θύματα, έτσι. Ξεκινάει μια ομάδα για να κάνει πρωταθλητισμό, όπως ο Ολυμπιακός Βόλου πέρυσι, και τον Ιανουάριο άφησε τους παίκτες όλους απλήρωτους. Διότι δεν βγήκε, βγήκε ο Απόλλων Λάρισας, ήδη δεν τους βγαίνουν τα κουκιά και σου λέει. Τι να κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Οπότε θα σε αφήσουμε πλήρως τους. Μπράβο! Πολύ ωραία θύματα. Λογική. Αλλά αυτό σου είπα τώρα εδώ. Πολύ ωραία λογική. Ναι, αυτή. Στη Φλόρινα η ομάδα που είναι εκεί στη Φλόρινα τίποτα κι αυτή είναι καταδικασμένη. Τα Γρυδινά κινούνται κι αυτά μεταξύ Φλωράς και Θαζασίας. Η Κοζάνη τα ίδια. Η Πιερία έχει τον Πιερικό ισχυρό. Αλλά κι αυτό ακόμη δεν έχει δείξει πράγματα για να μπορέσει να κάνει την άνοδο στη Β' Εθνική. Οι πόροι δεν ξέρουμε αν κατέβουν. Ενώ ξεκινήσαν, είπα ότι θα κατέβουν με τον άλλο το δυνατό Αγγελόπουλο. Θυμάσαι τι εστί Αγγελόπουλο. Αλλά κάπου κολλήσαν τα πράγματα και οι παίκτες φεύγουν. Η Μαθία έχει τρεις ομάδες. Νάουσα, Τρίκαλα, Αλεξάνδρεια. Η Νάουσα είναι παλιά τατάνα στο κουρμπέτι, ξέρει τι γίνεται, ξέρει, θα κινηθεί, πιστεύουμε ότι θα μείνει. Η Αλεξάνδρεια. Η περσινή χρονιά ήταν πολύ καλή για την ομάδα. Περσινή, της, Γιάννη, Νάουσας ήταν, ναι, η πρώτη χρονιά. Πολύ καλή, αλλά έμεινε έπεφτη μια ομάδα. Η οποία ήταν, έπεσε ο Βατόρακος και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν είχε το άγχος, άλλο να μπαίνεις μέσα και να λες ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να το κερδίσω γιατί πέφτω, και άλλο να μπαίνεις ανεύθυνος και να παίζεις και ό,τι βγει. Είπαμε, η ομάδα της Αλεξάνδρειας κινείται πάρα πολύ καλά, κάνει μεταγραφές, παίρνει παίκτες, θα τους πεις μετά εσύ Γιάννη, γιατί έχεις το ρεπορτάζ καλύτερα από μένα και είστε γνώστος των πραγμάτων. Και τα Τρίκαλα, τα οποία εγώ βλέπω με 4-5 πάρα πολύ καλές προσθήκες, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί είναι ακριβές αυτές οι προσθήκες, θα σταθούν και αυτά στην ΓΑΜΑ Εθνική. Έχουμε όμως τώρα εδώ τους δύο ομίλους. Άμα πάει στον ομό Βανησίας. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά να πεις Γιάννη Τσίκ για τους ομίλους και τι κινδύνους και τι παγίδες έχει ο κάθε όμιλος. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την συνέχεια μας.